Τελειώσαμε λοιπόν. 6 επεισόδια. 3 χρόνια μετά, πολλά γυρίσματα, πολλές ώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνεργάτες, όλους. Γιατί όταν τραγουδάς δεν αλλάζεις τη φωνή σου? Πάντα έχει γίνει την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύεις ανθρώπους που σ' αγαπάνε. Θέλει ένα καθάρισμα, δηλαδή, μες στο μπάνιο και ξέρεις τι βρω. Έχω δει. Αφού έχω πει 3 μέρες να κάνω μπάνιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε όλο αυτό το πράγμα μέσα, πρωταγωνιστές, ήταν όλη μου η οικογένεια. Η κόρη μου, οι αδελφές μου, η μάνα μου. It's the CD. What do you mean it's the CD? It's the CD. It's ready? Yeah. Πραγματικά πώς νιώθεις μετά από όλο αυτό και όλα αυτά που γίνανε? Μέσα στο μυαλό μου, ξέρεις, τώρα που τελειώνει όλο αυτό το πράγμα, τρέχουν διάφορα. Από πολύ καλά έως πολύ κακά που έχω εισπράξει. Έχω διαβάσει τέρατα δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι τα τέρατα που έχουν γραφτεί είναι από το θέμα το τηλεοπτικό. Νομίζω ότι το κάνει τηλεόραση αυτό. Γιατί είναι μια υπερέκθεση να βγαίνει στην τηλεόραση, τόσο αν θες ανοιχτά. Αυτό το ανοιχτά όμως έχει χαρακτηριστεί από κάποιους γενναιόδωρία. Και αυτή είναι η λέξη που θα κρατήσω. Είναι πολλές αυθόρμητες στιγμές μου που έχουν να κάνουν μόνο με την αλήθεια, σε σημείο που ρισκάρισα και πράγματα που με πίκραναν και δεν είναι και όλη μου η ζωή. Είναι τα τελευταία 3 χρόνια της ζωής μου που μου ήταν πολύ ευχάριστο τουλάχιστον εμένα να το βλέπω. Έκανα την ψυχοθεραπεία μου μέσα από το να με βλέπω σε αυτές τις εκπομπές, γιατί μετά από τόσα χρόνια ξεχνάς το ποιος είσαι, το πώς είσαι και αν σου αρέσεις. Αλλά σίγουρα χαίρομαι, γιατί αυτό που εισέπραξα είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος που είναι φαν μου θέλουν να ξέρουν για μένα, θέλουν να μαθαίνουν για μένα. Δηλαδή έχω εισπράξει κομπλιμέντα του στυλ και εσύ να μην είχες ανάγκη να το κάνεις, είχαμε εμείς ανάγκη να το δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος. Πόλια πρόβα. Τι θες πάλι? Τέλος, παιδί μου, το ροκιμένο το reality, όπως θέλετε να το πείτε.